Πάμε στον καθηγητή Γιάννη Μάζη. Τα σέβη μου και την αγάπη μου. Περιμένουν επίσης, να σας ακούσουν όλοι. Επίσης κύριε Παναγιωτόπουλο. Κύριε καθηγητά, πρώτο συμπέρασμα από το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία, σε συνάρτηση βεβαίως και με τα αποτελέσματα για τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, βουλευτικές εκλογές, πώς βλέπετε την πορεία από εδώ και πέρα και πώς βλέπετε τις επιπτώσεις αυτού του αποτελέσματος στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, πρώτον να πω ότι χαριτολογών ότι η χαλιφική ευχή μου, ο Θεός να μου κόβει μέρες και να του δίνει χρόνια, έπιασε τόπο. Έπιασε. Είχα πει στις συνεντεύξεις μου τις τελευταίες τρεις ημέρες ότι η δυναμική του Κιλιτσιτάρογλου μπορεί να ανακοπεί μόνο με μία επεξεργασμένη, αποτελεσματική και γνώριμη για τον Ερντογάν και το ολοκληρωτικό του κράτος απόπειρα νοθείας. Εδώ πιστεύουμε ότι από αυτά τα οποία έχουν ήδη ακουστεί ότι η νοθεία αυτή υπήρξε. Πιθανότατα πρέπει να λειτουργήσαν εξαιρετικά και οι παρεμβάσεις στις ψήφους των Τούρκων του εξωτερικού που είναι πολύ πιο πρόσφορες σε αλλίωση. Δηλαδή και λέτε βέβαια ότι μαγειρεύτηκε το αποτέλεσμα. Ναι, γιατί ο Κιλιτσιτάρογλου ήταν στην κουζίνα, αλλά ο Ερντογάν μαγείρευε τελικά. Ναι, γιατί το συνδέω και με τις δηλώσεις του κυρίου Ιμάμογλου. Ναι, βέβαια. Ο οποίος ο άνθρωπος, παρά το γεγονός ότι φοβόταν για τη ζωή του, μας είπε ότι ξέρετε υπάρχει κάτι περίεργο που συμβαίνει με τα αποτελέσματα και την απόδοση αυτή των αποτελεσμάτων στην δημοσιότητα. Πάντως, μέχρι τώρα ο Κιλιτσιτάρογλου δεν έχει καταγγείλει νοθεία. Ναι. Επισήμως. Ναι. Επισήμως. Εκείνο το οποίο κατάφερε όμως... Το υπενήχθηκε ο Ιμάμογλου, έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι. Εκείνο το οποίο κατάφερε όμως ο κύριος Κιλιτσιτάρογλου είναι ότι τον πάει τον Ερντογάν σε μπαλοτάζ. Και αυτό είναι, μπορεί να το θεωρήσει και ο ίδιος αλλά και γενικότερα μία νίκη ότι στο δεύτερο γύρο θα χτυπηθούν και από εκεί και ύστερα θα δούμε τι θα γίνει με την Προεδρία. Κακά τα ψέματα, το αποτέλεσμα αυτό ευνοεί την Ελλάδα. Και ευνοεί την Ελλάδα διότι όπως έχω πει επανειλημμένως, ο κύριος Ερντογάν, η διακυβέρνησή του, το δίκτυο των αδερφών μουσουλμάνων στο οποίο στηρίζεται και οι σχέσεις του με τη Ρωσία δημιουργούν σκιερές περιοχές στις συνειδήσεις των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε αυτές τις σκιερές περιοχές μπορεί η ελληνική διπλωματία να ελιχθεί. Δημιουργεί δηλαδή σκιερές περιοχές δυσπιστίας. Ενώ υπονοείται ότι ο Κιλιτσιτάρογλου ως κεμαλιστής το λέω ευθέως, το είπε και ο ίδιος. Θα έκανε μια στροφή προς τη Δύση. Ακριβώς, η οποία Δύση προκειμένου να εξημερώσει την Τίγρη, την Τουρκία. Ακριβώς. Δηλαδή, την κεμαλική Τουρκία, θα προσπαθούσε να της δώσει κάτι. Και αυτό ναι, να δώσει κάτι αντανακλά στην Ελλάδα. Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, ο κύριος Κιλιτσιτάρογλου θα μπορούσε να κάνει ένα πολύ καλό δώρο στη Δύση. Πρώτα-πρώτα να διακόψει τη σχέση του με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ακριβώς. Δεύτερον, να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία. Τρίτον, να παραδώσει τους S-400 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από εκεί και ύστερα να αναμένει το αντίδωρο. Ποιο θα είναι το αντίδωρο? Αυτό είναι. Η Ιφηγένεια. Λοιπόν, ποια είναι η Ιφηγένεια? Η Ελλάς και η Κύπρος. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το αν θέλετε ευχάριστο του αποτελέσματος αυτού, το οποίο μεταξύ μας όλοι οι εχέφρονες και νουνεχείς Έλληνες το περίμεναν και το ήλπιζαν. Έτσι. Με ρωτήσατε την άλλη φορά για τον Θεό της Ελλάδος. Να λοιπόν, αυτή είναι η τρίτη παρέμβαση του Θεού της Ελλάδος προς όφελος της χώρας. Βεβαίως δεν ξέρω, αυτό βεβαίως τι κάνει.
το αποτέλεσμα. Απομακρύνει, αν θέλετε, τις εκδοχές των ισχυρών πιέσεων του κεμαλιστικού κατεστημένου επί της Ελλάδος, εάν αυτό επικρατούσε, και τους κινδύνους ρήξεως, θερμής ρήξεως με την Τουρκία, πράγμα το οποίο βεβαίως θα ωφελούσε την οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα πράγματα και κατεβαίνει σε εκλογές. Είναι φυσικό ότι ο λαός πάντα ενισχύει την υπάρχουσα κυβέρνηση όταν απειλείται η ευστάθεια, η στιβαρή διακυβέρνησης και βεβαίως όταν απειλούνται θέματα εθνικής ασφαλείας. Αυτό είναι ένα δεύτερο συμπέρασμα το οποίο μπορούμε να βγάλουμε από τις εκλογές αυτές. Θα δούμε και τον μπαλοτάζ το τελικό τι θα γίνει μεταξύ Ερντογάν και Κιλιτσδάρογλου και θα ξαναμιλήσουμε πάνω σε αυτό. Δεν μου λέτε τώρα, από ό,τι φαίνεται θα εκλεγεί ο Ερντογάν χωρίς κανείς να μπορεί να προεξοφλήσει, έχει σαφώς το προβάδισμα και έχει μια δυναμική νίκης. Βεβαίως η κάλπη της 28ης Μαΐου το βράδυ της ιδίας μέρας θα δώσει το αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση πιστεύετε ότι ο Ερντογάν επανεκλεγόμενος θα ξαναβρει το ρυθμό των γνωστών προκλήσεων και εντάσεων σε βάρος της Ελλάδος? Αυτό είναι βέβαιο. Κοιτάξτε, ξέρω ότι το ρωτάτε ρητορικά και κάνετε αυτή τη στιγμή κάνετε τη δουλειά σας ως δημοσιογράφος. Αλλά ξέρετε πολύ καλά και από τη θητεία σας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η πολιτική της Τουρκίας είτε είναι σε κεμαλιστικό ή νεοκεμαλιστικό περιτύλιγμα είτε σε ισλαμιστικό περιτύλιγμα είναι η ίδια. Είναι η ίδια ακριβώς. Η υψηλή στρατηγική της Τουρκίας θεωρεί γεωπολιτικό πρόβλημα την ύπαρξη της Ελλάδος και της Κύπρου. Έτσι. Τελεία. Έτσι. Εκείνο δηλαδή με άλλα λόγια η απειλή κατά της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει δομικά χαρακτηριστικά και διατρέχει όλο το τουρκικό πολιτικό σύστημα. Έτσι είναι. Εκείνο όμως το οποίο έχουμε να περιμένουμε είναι την αγανάκτηση της Δύσης απέναντι στην πολιτική αυτή η οποία επανεκλέγει Ερντογάν. Διότι κακά τα ψέματα εδώ πέρα υπήρξε, είναι βέβαιον, λαθροχειρία. Λοιπόν, το γεγονός ότι ο Κιλιτσδάρογλου έφτασε σε τέτοιο ποσοστό, δηλαδή 45%, αυτό είναι ουσιαστικά μία νίκη για τον Κιλιτσδάρογλου. Κακά τα ψέματα, έτσι. Λοιπόν, αλλά ότι, προσέξτε, έφτασε σε ένα ποσοστό ασφαλείας όχι μίας και δύο μονάδων, αλλά τεσσάρων μονάδων, ούτως ώστε να μην τεθεί θέμα αμφισβητήσεως του αποτελέσματος. Έτσι. Και αυτό προσέχτηκε. Έτσι, είναι δηλαδή εξαιρετικά καλή η χημική των εκλογών στην Τουρκία. Έγινε στο εργαστήριο το χημικό, έγινε καλή ποσόστοση των ουσιών που ανεμίχθησαν. Ακριβώς. Που ανεμίχθησαν. Διότι θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι μια παραγγελία. Ναι. Δηλαδή το σωστό κουστούμι με τα σωστά μέτρα ούτως ώστε να αποκλείει την αμφισβήτηση και από την άλλη μεριά να δείχνει ότι ο κύριος Ερντογάν κακά τα ψέματα θα είναι ο νέος πρόεδρος. Το κοινοβούλιο το πήρε, πράγμα το οποίο εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Ναι, το πήρε. Ειλικρινά δεν το περίμενα. Ναι. Εδώ έκανα λάθος. Ναι. Δεν περίμενα να πάρει το κοινοβούλιο. Το πήρε όμως. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνετε ότι η χημεία είναι χημεία. Τι να κάνουμε. Τι να πει και ο καημένος ο Ιμάμογλου και ο δήμαρχος εκεί δίπλα που τον συνόδευε. Είπαν ό,τι μπόρεσαν και από εκεί και ύστερα σου λέει δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ως εδώ καλά είναι. Ό,τι είπαμε, είπαμε. Πάντως φαίνεται ότι επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες της Αξενέρ, η οποία και αυτή δεν είναι καμιά γατούλα του τουρκικού οντά, προέρχεται από την ριζοσπαστική, σοβινιστική και ανθεληνική άκρα δεξιά και δημιούργησε με διάσπαση το δικό της κόμμα. Από την αρχή όμως φώναζε στη Συμμαχία της Αντιπολίτευσης ότι ο Κιλιτσδάρογλου δεν ήταν ο σωστός υποψήφιος. Καλά, να σας πω κάτι.
αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι πρέπει να τα παίρνουμε και τις μετρητής τα λόγια της κυρίας Αξενέρα, γιατί δούλευε για τον εαυτό της. Εάν δούμε την ένταση της φωνής του κυρίου Ερντογάν μετά από το επεισόδιο που είχε το καρδιακό τις τελευταίες μέρες και δούμε και την ένταση της φωνής και τη ζωτικότητα που είχε ο κύριος Κιλιτσδάρογλου, ήταν σαν να συγκρίνεις έναν 18άρι με έναν 75άρι. Παρότι ο Κιλιτσδάρογλου είναι 74, έτσι. Ετών. Ακριβώς. Λοιπόν, κακά τα ψέματα. Εδώ η κύρια Αξενέρ, γι' αυτό και έκανε και την προσπάθεια αυτή της δίθεν αποχωρήσεως, για να μπορέσει να διαπραγματευτεί τη δική της θέση στο τραπέζι των 6 και μετά επέστρεψε κτλ. Λοιπόν, αυτά είναι οι αστειότητες οι γνωστές της τουρκικής πολιτικής. Αλλά το βέβαιο είναι ότι άλλη μία πενταετία θα απολαύσουμε την ασφαλή διακυβέρνηση του κυρίου Ερντογάν, τη δυσπιστία της Δύσεως, η οποία εκ των πραγμάτων θα είναι πολύ πιο κοντά στην Ελλάδα από ό,τι θα είναι στην Τουρκία. Πάμε τώρα και στο τελευταίο ερώτημα. Όσοι ψιθυρίζουν πίσω από τις πόρτες των κλειστών υπουργικών ή κυβερνητικών γραφείων, αλλά πίσω από τις πόρτες και των γραφείων των υψηλών στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λένε τι πρόκειται να γίνει για το Αιγαίο μετά τις εκλογές. Δηλαδή, ναι, πληθαίνουν οι φήμες ότι θα μας πρόξουν η μεγάλη ημών σύμμαχη σε μία πιθανή προσφυγή στη Χάγη κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν θα είναι καθόλου θετικές για την Ελλάδα. Είναι οι περιβόητες πρέσπες του Αιγαίου, ναι, για τις οποίες γίνεται πολύς λόγος. Βλέπετε πιθανή μια τέτοια εξέλιξη, κύριε Μάζη? Προσέξτε, επειδή εγώ το φοβούμαι, ειλικρινά το φοβούμαι, γιατί αυτή τη στιγμή με τη συγκεκριμένη ρωσο-ουκρανική συγκυρία είναι πολύ λογικό οι παραδοσιοκράτες του State Department να προσπαθούν με κάθε τρόπο να επαναρημουλκίσουν την Τουρκία ή στα στερμά σαγκάλες του ΝΑΤΟ. Αλλά οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή να το πετύχουν είναι πολύ λιγότερες από ό,τι θα ήταν εάν είχε επικρατήσει ο κύριος Κιλιτσδάρογλου. Σωστό, σωστό. Γι' αυτό λοιπόν τι πρέπει να προσέξουμε? Να προσέξουμε και να υπογραμμίσουμε στους αγαπητούς μας συμπολίτες το εξής. Όλα θα κριθούν στο πώς θα συνταχθεί το συνυποσχετικό για τη Χάγη. Τι θα περιλαμβάνει το συνυποσχετικό, ποια θα είναι και πόσα τα αιτήματα της Τουρκίας τα οποία θα επικυρωθούν στην Ελληνική Βουλή και από ποια κόμματα, ούτως ώστε κοινή συνενέση αυτών των εκνόμων απαιτήσεων της Τουρκίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας να πάμε σε ένα δικαστήριο που θα τα δικάσει. Και λέω, ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι ένα αποστηρωμένο διεθνές δικαιοδοτικό. Σωστό, σωστό, σωστό. Η Χάγη δικάζει πολιτικά. Έτσι. Και αν κατεβεί η Τουρκία... Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Ακριβώς. Και αν κατεβεί η Τουρκία με ένα συνυποσχετικό το οποίο θα έχει αποδεχθεί ήδη η ελληνική πλευρά και κυρώσει στο κοινοβούλιο της, το οποίο θα έχει 5, 6, 7 ζητήματα τουρκικού ενδιαφέροντος και ένα ζήτημα ελληνικού ενδιαφέροντος, από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι ζημιωμένη θα είναι η Ελλάς. Αυτό είναι. Γι' αυτό ο ελληνικός λαός πρέπει να ρωτάει τους υποψηφίους όλων των κομμάτων πόσα αιτήματα της Τουρκίας έχετε να βάλετε και θέλετε να βάλετε και νομίζετε ότι πρέπει να βάλετε στο συνυποσχετικό αυτό, γιατί ένα είναι το αίτημα το οποίο πρέπει έτσι, να δικάσουμε. Σωστό. Τι είναι η υφαλοκρηπίδα. Τελεία. Τέλος. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να, καλή συνέχεια. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι.
Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.